Υπό το βάρος του σκανδάλου Μπετανκούρ, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή επισκέφτηκε το Βέλγιο προκειμένου να απονείμει το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής στο Βέλγο Υπουργό Εξωτερικών Didier Reynders. Πριν από μερικές ημέρες, οι αρχές ξεκίνησαν επίσημη έρευνα για να διαπιστώσουν αν πράγματι ευσταθούν οι καταγγελίες ότι ο Νικολά Σαρκοζή καταχράστηκε την κατάσταση της υγείας της πλουσιότερης γυναίκας της Γαλλίας και κληρονόμου της Λορεάλ, προκειμένου να της αποσπάσει χρήματα για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας. Αγάπω πολύ αυτό το ρητό που χρησιμοποιούν οι Βαλόνοι. Ό,τι μπορεί είναι και θα περάσει. Κατά την επίσκεψή του στο Βέλγιο, πραγματοποίησε ιδιωτικές συνομιλίες με τους Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο και Χέρμαν Βαν Ρομπάι, ενώ φουντώνουν οι φήμες για την πρόθεσή του να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική από κάποιο κορυφαίο ευρωπαϊκό αξίωμα.